του πούμε ότι εδώ είμαστε. Τον αγαπάμε, τον σκεφτόμαστε και θα λέμε στην κόρη του τι υπέροχος πατέρας ήταν. Ξέρετε, καμιά φορά και εμείς μπροστά στις κάμερες λυγίζουμε γιατί είμαστε άνθρωποι. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τη συγκίνηση μας, αλλά δεν μπορούμε. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τον θυμόμαστε, μόνον αυτό. Έφυγε λοιπόν ο Βαλάντης ο Καπίτσας, σήμερα τα ξημερώματα που ανακοπεί καρδιάς, όπως όλα δείχνουν. Ο δικός μας συνεργάτης, ο δικός μας άνθρωπος. Που δεν θέλουμε, πραγματικά πιστεύω ότι μας κάνει πλάκα και ότι θα βγει πίσω από την κάμερα και θα πει εδώ είμαι. Με ψάχνετε, πάμε για το ρεπορτάζ. Σας ζητάμε συγγνώμη για τη σημερινή ημέρα, αλλά πραγματικά νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είμαστε μηχανήματα, είμαστε άνθρωποι και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι πραγματικά να λυγίζουμε γιατί είμαστε άνθρωποι. Ο Βαλάντης ο Καπίτσας λοιπόν έφυγε από κοντά μας, ηλικία 50 ετών, ένας άνθρωπος που έχει να δώσει πάρα πολλά ακόμη και σε εμάς και κυρίως στην οικογένειά του, στην πολύτιμη σύζυγο, στην κορούλα του που λάτρευε, που συνεχώς μίλαγε για αυτή. Κάθε φορά που έπαιρνε τηλέφωνο να ρωτήσει τι κάνει η κόρη μου, έλεγε για τα κατορθώματα της δικής του και καμαρώνομαι μαζί. Και έλεγα μπράβο βρε Βαλάντη, πραγματικά, τι όμορφη κόρη έβγαλες, τι υπέροχο παιδί. Αυτός είναι ο Βαλάντης ο Καπίτσας, τον οποίο θα θυμόμαστε πάντοτε με αγάπη. Γιατί θα είναι εδώ με τον δικό του τρόπο, τον λατρεύουμε, το ξέρει, το γνωρίζει και από ψηλά μας χαμογελά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα μα πόσα μηνύματα έχουμε λάβει και τηλεφωνήματα, πόσοι άνθρωποι παίρνουν στο κοντρόλ και κλαίνουν, όπως μας λέει ο Μιχάλης Χειμωνίδης, γιατί κανένας δεν μπορεί να πιστέψει πώς έφυγε αυτό το παιδί, αυτός ο λατρεμένος άνθρωπος, που κάθε μέρα ερχόταν με κέφι, χαρά, να δουλέψει, αλλά και να μας κάνει αστεία. Για περισσότερες λεπτομέρειες, για το τελευταίο αντίο κτλ. Προφανώς θα έχουμε και εμείς ενημέρωση σε λίγη ώρα.